Τώρα, πάμε στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον Τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα σας προβοκάρω. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να έρθει στο προσκήνιο και στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Τι ακριβώς προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη? Όμως σήμερα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κουβεντιάζουμε το εάν κολλάει ή όχι στο συλλαλητήριο, το εάν η αστυνομία καλώς ή κακώς συγκρατήθηκε, και δεν κουβεντιάζουμε ότι με τη βάση που θα μπει, με μηδέν θα πηγαίνει στα κολέγια, με τη βάση θα πετιέσει από τα πανεπιστήμια ή την αστυνομία των πανεπιστημίων, ή ότι αν περάσουν οι ρυθμίσεις Κεραμέως θα υπάρξουν ολόκληρες περιοχές της χώρας που θα ερημώσουν γιατί θα κλείσουν τα πανεπιστήμια. Κουβεντιάζουμε ένα σύνολο θεμάτων, ναι, που ο κοινός παρονομαστής τους είναι απειλές για τη δημοκρατία στη χώρα μας. Είτε αυτές οι απειλές αφορούν την αστυνομοκρατία, mm-hmm, την οποία θέλει να εγκαθιδρύσει τα πανεπιστήμια η κυβέρνηση με την πανεπιστημιακή αστυνομία, δημιουργώντας μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια μια αρνητική εικόνα, ένα στερεότυπο αρνητικό, ψεύτικο, ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι άντρα τρομοκρατίας, εγκληματικότητας και ανομίας. Δεν ισχύει αυτό. Η γενική εγκληματικότητα είναι πολύ ποσοστία, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στα πανεπιστήμια, που είναι μικρή, ελεγχόμενη και συνεχώς φθήνει αυτή η παρανομία. Ένα λοιπόν θέμα είναι η αστυνομοκρατία. Δεύτερο θέμα είναι ότι θέλει να εγκαθιδρύσει το λεγόμενο room control, με το οποίο θα ελέγχει η αστυνομία που θα είναι στα πανεπιστήμια μέσα, θα ελέγχει όλες τις επικοινωνίες των εκπαιδευτικών, των διοικητικών και των φοιτητών, τα emails και τα τηλέφωνα, και θα έχουν κάμερες σε κλειστούς χώρους και στα αμφιθέατα που γίνονται μαθήματα, συνελεύσεις και συγκεντρώσεις. Αυτό είναι μοντέλο Orwell, το καταλαβαίνουμε όλοι. Τρίτο θέμα, ναι, στα κοινά ζητήματα που θέσατε, είναι η απαγόρευση των διαδηλώσεων. Με άλοθη την ιστορία της πανδημίας, πρόσχημα την ιστορία της πανδημίας. Ακούστε, εάν δεν θέλει η κυβέρνηση να γίνονται διαδηλώσεις για λόγους υγειονομικούς, όπως λέει, τότε υπάρχει ένας και μόνος τρόπος: να μην προκαλεί την κοινωνία. Δηλαδή να μην νομοθετεί με τον τρόπο που νομοθετεί, με τη βουλή σε καραντίνα στην ουσία και με τους ανθρώπους φυλακισμένους στα σπίτια τους λόγω του κορονοϊού, mm-hmm, να μην νομοθετεί εναντίον της κοινωνίας, mm-hmm, συρρυκνώνοντας κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Ενώ όσο η ίδια επιλέγει να νομοθετεί, και τώρα βλέπετε ότι θέλει να προχωρήσει, είναι λογικό να προκαλούνται αντιδράσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως οι αντιδράσεις αυτές, οι κινητοποιήσεις, κοίτατε σήμερα μια μεγάλη κινητοποίηση, ναι, που θυμίζει παλαιές εποχές. Οι κινητοποίησεις αυτές πρέπει να γίνονται με τα υγειονομικά μέτρα. Και έγιναν σήμερα με μάσκες κλπ. Τα είδατε όλα. Και στη δέσμη μέτρων που πλήττουν τη δημοκρατία, που προσβάλλουν τη δημοκρατία στη χώρα μας, είναι και άλλα ζητήματα τα οποία θέτει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο, όπως είναι η άγρια περικοπή των εισακτέων για τα πανεπιστήμια, δηλαδή η βάναυση προσβολή του δικαιώματος των παιδιών να μορφώνονται, και ταυτοχρόνως να τα σπρώχνει, όσα έχουν χρήματα οι οικογένειές τους βεβαίως, να τα σπρώχνει στα ιδιωτικά κολέγια, τα οποία είναι αδιαβάθμιτα, χωρίς εξετάσεις, χωρίς 10, χωρίς τίποτα. Είναι αδιαβάθμιτα, δηλαδή δεν έχουν αξιολογηθεί, δεν έχει αξιολογηθεί το διδακτικό προσωπικό, αλλά τους έχει απονείμει η κυβέρνηση επαγγελματική ισοδυναμία στα τριετή αυτά κολέγια, προς τα τετραετή και πενταετή πτυχία που παίρνουν τα παιδιά στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Να λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα κρίσιμο δημοκρατίας, στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε, και εφόσον η κυβέρνηση θέλει να νομοθετήσει, θα απαντήσουμε με το κλασικό τρόπο που υπάρχει, της κινητοποίησης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα. Θέλω να σας ρωτήσω βεβαίως τι θα απαντούσατε σε κάποιον ο οποίος, όσο και αν εδώ που τα λέμε οι κυβερνητικοί τα παραλένε σε σχέση με την κατάσταση στα πανεπιστήμια, φαντάζομαι δεν θα είναι αρνητική η απάντησή σας στο ερώτημα ή μάλλον στην επισήμανση: μα καλά, δεν πρέπει να αλλάξει η κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια? Τι θα λέγατε? Η κατάσταση στα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξει, καταρχήν ως προς την ανάγκη, mm-hmm, το δημόσιο, το κράτος, να χρηματοδοτεί με τρόπο πιο γενναίο, γιατί σήμερα, ναι, υπάρχει υποχρηματοδότηση, τη λειτουργία των πανεπιστημίων.
Έχουμε ανάγκη από προσλήψεις, από διορισμούς εκπαιδευτικών. Έχουμε ανάγκη από ανανέωση κτηρίων, ανακαίνιση κτηρίων και από το να φτιαχτούν φοιτητικές λέσχες και να υπάρχουν μέτρα φοιτητικής μέρημνας. Έχουμε ανάγκη από πολλά πράγματα, εργαστήρια κλπ. Αυτά δυστυχώς έχουν μείνει όπως χρειάζεται στο περιθώριο. Ναι. Έχουμε πριν το μνημόνιο ουσιαστικά να λειτουργήσουν τέτοιες πρόνοιες εκ μέρους του κράτους. Μόνο την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για 2 χρόνια που μπορέσαμε, βγαίνοντας από τα μνημόνια σιγά σιγά, αυξήσαμε τα κονδύλια για τα πανεπιστήμια, δώσαμε θέσεις για προσωπικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό, mm-hmm. αλλά δεν αρκεί αυτό. Αντιθέτως η κυβέρνηση σημερινή, ενώ φεύγει ο κόσμος, παίρνει σύνταξη από τα πανεπιστήμια, δεν ανανεώνει, δεν κάνει προσλήψεις με τον κανόνα ένας φεύγει, ένα προσλαμβάνω. Το έχει σταματήσει αυτό. Συνεπώς το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι αυτή η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των πανεπιστημίων. Να αναλάβει το κράτος το έμπρακτο ενδιαφέρον, την ευθύνη του για τη λειτουργία των πανεπιστημίων, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για την ανάπτυξη της χώρας και για τη μόρφωση της κοινωνίας μας και για τη δημιουργία και του εθνικού φαντασιακού. 200 χρόνια μετά την Επανάσταση που γιορτάζουμε φέτος, η ναι. λειτουργία των αξιόπιστων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το δεύτερο θέμα, και δεν υπεκφεύγω. Θα πει κάποιος, καλά, όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχουν θέματα τάξης στα πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, είναι περιθωριακά τα θέματα αυτά. Μα θα πει κάποιος, εμείς βλέπουμε στην τηλεόραση. Η τηλεόραση, όχι σήμερα, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 10 χρόνια, την εποχή των μνημονίων και μετά, κάνει μια προπαγάνδα σε σχέση με τα ζητήματα της ανομίας στα πανεπιστήμια. Η στατιστική της αστυνομίας είναι σαφής. Μιλάμε για 200 παραβάσεις με διαβαθμίσεις στα πανεπιστήμια το χρόνο, ναι. όταν σε όλη την κοινωνία έχουμε 200.000 αξιόπιστες πράξεις. Προσέξτε, 200 στα πανεπιστήμια το χρόνο, 200.000 στην κοινωνία. Και αντί λοιπόν να δεχθούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια φύλαξη του πανεπιστημίου με την ευθύνη των Βρετανικών αρχών, ναι. όπως ορίζει το Σύνταγμα, διότι η πανεπιστημιακή αυτοτέλεια στο σκληρό πυρήνα της έχει αυτή ακριβώς την ευθύνη mm-hmm. του Πανεπιστημίου, των αρχών των πανεπιστημιακών, να περιφρουρούν την λειτουργία του πανεπιστημίου. Αν αυτή την αφαιρέσεις από τις Βρετανικές αρχές, mm-hmm. είναι σαν να παρεμβαίνεις στη λειτουργία του αυτοδιοίκητου. Θα σας ξαναπροβοκάρω όμως. Τόσα χρόνια άσκησαν αυτήν την ευθύνη οι Βρετάνες. Ή άφησαν το άσυλο να κακοποιηθεί από όσους ήθελαν να το κακοποιήσει. Γιατί οι προηγούμενοι νόμοι επί ασύλου μια χαρά επέτρεπαν να μπει η αστυνομία και για πλημελήματα και για κακουργήματα. Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι οι προηγούμενοι νόμοι ναι. Επέτρεπαν στην αστυνομία mm-hmm. να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτος. Να επεμβαίνει αυτεπαγγέλτος. Χωρίς να ζητήσει κανένας. Εάν υπήρχαν εγκλήματα κατά τη ζωή των mm-hmm. ανθρώπων ή βαριά πλημελήματα. Mm-hmm. Δεν έμπαιναν, όπως ξέρετε. Σπανίως μπαίνανε. Mm-hmm. Δεν είπε κανένα στην αστυνομία ότι δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει αρμοδιότητα να διαφυλάσσει τις ελευθερίες των πολιτών και την ποινική νομοθεσία να εφαρμόζεται στα πανεπιστήμια mm-hmm. για βαριές περιπτώσεις. Δεν είναι εκτός κράτους δικαίου τα πανεπιστήμια. Άλλο είναι το θέμα. Ότι η αστυνομία είχε επιλέξει, και όχι η αστυνομία, οι πολιτικοί κυβερνήσεις είχαν επιλέξει να μην παρεμβαίνουν σε αυτούς τους χώρους. Μάλιστα η κυβέρνηση δεν έχει ούτε καν αυτό το επιχείρημα σήμερα να προτάξει. Διότι μόλις γίνανε οι εκλογές το 19, το πρώτο νομοθέτημα που έφερε στη Βουλή ήταν η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Απαράδεκτο πράγμα, αλλά αυτό έκανε. Μετέτρεψε δηλαδή το πανεπιστημιακό άσυλο σε μια απλή πλατεία που μπορεί να μπαινοβγαίνει η αστυνομία. Γιατί τώρα θέλει και πανεπιστημιακή αστυνομία? Είναι βασικό ερώτημα. Όλα αυτά. Επειδή ακούτε και βλέπετε και τα άρθρα, θέλω να σας ρωτήσω και πάλι. Αν κάποιος σας έλεγε σήμερα, σε αυτή την εποχή, πρακτικά τι αντίκρισμα είχε η ύπαρξη του ασύλου? Θέλω να πω, το υπερασπίζεστε ως ένα σύμβολο του παρελθόντος ή ως κάτι παρόν. Ουσιαστικό που καθορίζει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στο σήμερα, μέχρι χτες τέλος πάντων, μέχρι την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Τις σχέσεις των μελών του Πανεπιστημίου, ναι. προκειμένου το Πανεπιστήμιο να λειτουργεί με βάση την αποστολή του, που είναι mm-hmm. η διδασκαλία, η έρευνα, η προαγωγή της επιστήμης. Αν αυτό πάψει να υπάρχει, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο. Με κάμερες μέσα, με παρακολούθηση των επιστημονικών και των προσωπικών mm-hmm. επικοινωνιών των μελών του προσωπικού. Ναι. Με αστυνομικούς που στρατοπεδεύουν και μάλιστα από ό,τι έχει γραφεί και δεν έχει διαψευστεί, και με όπλα σε μερικές αποθήκες μέσα στα πανεπιστήμια. Ναι.
τι λειτουργία πανεπιστημίου. Αυτό το κλίμα αντίκειται προς τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Mm-hmm. Και επειδή μας λένε μερικές φορές, ναι, στο εξωτερικό δεν, πουθενά το FBI ή η Scotland Yard δεν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο μέσα. Υπάρχουν μηχανισμοί φύλαξης με την ευθύνη των πανεπιστημίων, βεβαίως. Εδώ πέρα ο κ. Μητσοτάκης, όταν ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης επικυβερνήσεως του Σαμαρά, έδιωξε 1.500 άτομα από το διοικητικό προσωπικό, μεταξύ των οποίων και πολλούς που ήταν κλητήρες και φύλακες. Ναι, ναι. Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή. Να τους δώσει χρήματα, όπως λένε οι Πριτάνες, να οργανώσουν τις υπηρεσίες φύλαξης και να έχουν και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με βάση την δικαιοσύνη, με βάση το κράτος δικαίου που υπάρχει στη χώρα μας, mm-hmm. με την αστυνομία. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Κύριε Φίλη, δεν συμβαίνει αυτό όμως. Έχετε υπολογίσει μία άλλη πτυχή του νομοσχεδίου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Μιλάω για το ότι οι εισακτέοι, οι οποίοι θα μειωθούν κατά 30% όπως λέγεται, σε συνδυασμό με την περίφημη βάση που θα μπαίνει, την κατά περίπτωση βάση, θα οδηγήσει σε κλείσιμο πολλά τμήματα περιφερειακών ΑΕΗ. Και ξέρετε πολύ καλά, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος μοντέλο ανάπτυξης, πάντως υπάρχουν ολόκληρες περιφερειακές πόλεις οι οποίες εξαρτούν την ύπαρξή τους και την οικονομία τους εν πωλής από τα τμήματα τα πανεπιστημιακά που υπάρχουν στις πόλεις αυτές. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, ναι. Θα ερημώσει Πτολεμαϊδα και Φλόρινα με αυτήν την ιστορία. Σωστά το λέτε. Ως γενικός κανόνας, η ίδρυση των περιφερειακών πανεπιστημίων, mm-hmm. για λόγους αναπτυξιακούς αλλά και εθνικούς, ναι. Πανεπιστήμιο Αιγαίου για παράδειγμα, είναι σωστή επιλογή και υπηρετήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα αυτή η επιλογή. Με εξαίρεση την εποχή των μνημονίων που πήγαν να κλείσουν μερικά τμήματα. Ναι. Όμως, εδώ με τη μείωση του αριθμού των εισακτέων, πράγματι κινδυνεύουν να κλείσουν, σε μια προοπτική πενταετία σίγουρα θα κλείσουν, τώρα θα μειωθεί ο αριθμός, αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα, περίπου 100 πανεπιστημιακά τμήματα από τα 400 που υπάρχουν σήμερα. Μπορεί και παραπάνω. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας, αν εφαρμοστεί το μισό σχέδιο φέτος, δηλαδή μόνο η αλλαγή των βάσεων, η μεταβαλλόμενη βάση εισόδου, χωρίς να υπάρχει και ο συντελεστής για το κάθε μάθημα, σε συντελεστής βαρύτητας που θα μπει από του χρόνου. Και με τα παιδιά φέτος, να έχουν περάσει μισή χρονιά σε καραντίνα, θα συμπληρώσω εγώ. Επειδή είναι βάρβαρη η χρονιά. Τις δύο χρονιές. Όχι τη μισή χρονιά. Τις δύο χρονιές σε καραντίνα. Ναι, σωστό. Οι σημερινοί της τρίτης λυκείου μαθητές έχουν και πέρσι και φέτος ουσιαστικά χάσει ένα μεγάλο μέρος mm-hmm. από το σχολείο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι πηγαίνουμε φέτος για περίπου 20.000 παιδιά λιγότερα να μπουν, από 78 που είχαν μπει πέρσι θα μπουν 58, ναι. και όσο προχωρούν τα χρόνια ακόμη λιγότερα. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχουμε μία μείωση περίπου 30% του μαθητικού πληθυσμού από φέτος και την επόμενη δεκαετία. Ερώτημα. Μα αντέχει η Ελλάδα τόσους φοιτητές που παίρνει κάθε χρόνο? Απάντηση. Ο μέσος όρος των φοιτητών στην Ελλάδα, του αριθμού του ποσοστού σε σχέση και με τον πληθυσμό, είναι ανάλογος, ναι. με αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 40% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 43% περίπου στην Ελλάδα είναι τώρα. Και επιπλέον, ο στόχος της Πορτογαλικής Προεδρίας, που θα ψηφιστούν αυτά μεθαύριο, θα δούμε, θα πει και εκεί η κυρία Κεραμέως, mm-hmm. είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μέσω όρο 50% σε σχέση με τον πληθυσμό, συγκεκριμένες ηλικίες πληθυσμού που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τελειόφοιτη των πανεπιστημίων. Γιατί, θα μου πείτε? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την πανδημία έχει ως στόχο ανάπτυξη υψηλού επίπεδου, που σημαίνει μορφωμένους ανθρώπους, ναι. σε όλους τους τομείς, και τεχνολογία και επιστήμη κλπ. Η ανάπτυξη υψηλού επίπεδου σημαίνει ταυτοχρόνως και θέσεις καλά αμοιβόμενες. Εδώ στην Ελλάδα το μοντέλο ανάπτυξης που προκύπτει και από το σχέδιο Πισαρίδη είναι ένα μοντέλο φθηνής εργασίας, φθηνής κατάρτισης και φθηνών απολαβών. Μάλιστα. Γι' αυτό καταργούν σήμερα πολλές σχολές, γι' αυτό μειώνεται ο αριθμός των εισακτέων. Γιατί θέλουν να κάνουν ένα μοντέλο φτηνής ανάπτυξης, επαναλαμβάνω, φτηνής και ως προς τα προσόντα και ως προς τις αμοιβές. Με άνεργους πολλούς κλπ. Τα γνωστά, να μην τα επαναλάβω. Κύριε φίλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Πάντως να τονίσουμε ότι αν η κυβέρνηση, ναι. αν η κυβέρνηση θέλει να μην γίνονται κινητοποιήσεις, πρέπει να σταματήσει την νομοθέτηση mm-hmm. μη επιγόντων ζητημάτων, τα οποία αφαιρούν, συρρυκνώνουν δικαιώματα των πολιτών. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.